Από τι όμως? Να κάνουμε μια περιγραφή λοιπόν της παραγωγής. Να δούμε τι γίνεται με τις ελιές που ποτίζονται σε αντίθεση με αυτές που δεν ποτίζονται. Εδώ βρισκόμαστε στην περιοχή Κορατσιάς. Είναι μια ελιά με υπερπαραγωγή η οποία ποτίζεται. Όπως βλέπετε είναι έτοιμη να σπάσει από τον καρπό. Και θα δούμε και άλλη μια ελιά η οποία είναι, έχει και αυτή μεγάλη παραγωγή. Υπάρχει μεγάλη διαφορά με αυτές που δεν ποτίζονται, έτσι? Βέβαια. Αυτή είναι όλο πράσινη η ελιά, ενώ σε αυτές που δεν ποτίζονται έχουν αρχίσει και μαυρίζουν. Έχει πολύ σάρκα αυτή, ενώ οι άλλες δεν έχουν σχεδόν καθόλου. Νομίζω είναι χαρακτηριστική η εικόνα αυτή που καταγράφουμε αυτή τη στιγμή για το News Hub. Και το καλό τουλάχιστον είναι ότι οι περισσότεροι ποτίζουν στην περιοχή σας, το μεγαλύτερο ποσοστό. Ναι. Το ράβδισμα έχει ξεκινήσει στην περιοχή σας. Περιμένουμε να βρέξει. Ναι. Γιατί πρέπει να ξεπληθεί το φύλλωμα και ο καρπός και να πέφτουν πιο εύκολα οι ελιές. Οπότε περιμένουμε, δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Περιμένουμε βροχή. Και θα είναι μια χρονιά βεντέ μας. Φυσικά. Το 60-70% των ελαιοδέντρων που αρδρεύονται είναι σε αυτή την κατάσταση. Και ειδικά αυτοί που έχουν κάνει και ράντισμα για καρπόδεση. Εδώ είμαστε σε ένα ελαιόφυτο που έχει γίνει ράντισμα για καρπόδεση. Και μιλάμε για μια περιοχή που έχει κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους ή μεσήλικες. Ναι. Έτσι, οπότε λοιπόν το κατόρθωμα είναι ακόμα μεγαλύτερο από αυτή την άποψη, έτσι δεν είναι? Φυσικά.